Ξέρετε πως τα τετράποδα δεν κάνουν διακοπές. Βρισκόμαστε στα Καμπιά και συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο Σκύλο. Έλα, έλα! Έλα, πού! Το σλόγγαν μας είναι και τα κατοικίδια αξίζουν να περάσουν ωραίες διακοπές. Αυτός ήταν ο σκοπός μας μια ζωή. Ήταν ένα χόμπι που έχει γίνει πραγματικότητα και τελικά, ναι, όπως βλέπετε και σήμερα, τα ζώα περνάνε καταπληκτικές διακοπές. Θα τρέξουν, να παίξουν, θα κολυμπήσουν. Αυτή είναι η κανέλα λοιπόν, που σε λίγο ετοιμάζεται να κάνει την πισίνα. Ήταν λίγο φοβητσιάρα στην αρχή, αλλά όπως λέτε τώρα είναι εκτός ελέγχου. Λατρεύει τη σανίδα. Και την παίρνουμε και περίπατο έτσι με τη σανίδα. Όπως βλέπετε τα παιδιά το διασκεδάζουν τα φάνταστα. Δηλαδή μιλάμε, κάνουν τη γυμναστική τους, οι σκύλοι δροσίζονται. Η επίβλεψή τους 24 ώρες. Κάνοντας μια βόλτα στο ξενοδοχείο συναντήσαμε διάφορες ράτσες σκύλων ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν σμίγουμε τα ζώα μεταξύ τους για θέματα ασφάλειας. Είναι τα άτομα που βρίσκονται εδώ, είναι εκπαιδευμένα, είναι επαγγελματίες το πώς θα χειριστούν σωστά στο κατοικίδιο, ούτως ώστε να φύγουν κάποιες φοβίες ίσως που έχουν, κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κοπούν, κάποια σκυλάκια που έρχονται, τραπεζάκια γιατί έχουν αλφα βάρος, θα πρέπει να τους τρώσουμε λιγάκι. Ο σκύλος, λένε, είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου και να σκεφτεί κανείς πως κάποιοι δεν διστάζουν να τα εγκαταλείψουν χωρίς τροφή και νερό στον καύσωνα, προκειμένου να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι η εποχή όπου παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα εγκατάληψης και κατά προέκταση κακοποίησης. Και εγώ απορώ πως έχουμε αυτή την εγκατάλειψη, δηλαδή είναι λυπηρό, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι είμαστε φιλόζωος λαός. Δεν είναι η λύση για να πάω εγώ διακοπές, να ανοίξω την πόρτα και να αφήσω το σκύλο ελεύθερο. Τα ξενοδοχεία σκύλων κερδίζουν πάντως όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Υπάρχει λίστα αναμονής γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωματίων εδώ και είναι όποιος προλάβει. Κάποια ζώα βρίσκονται εδώ και καιρό στο ξενοδοχείο, όπως για παράδειγμα ο Ρίγκο. Έχει πάνω από 3 μήνες που είναι εδώ, γιατί ο ιδιοκτήτης του έχει πάει στο εξωτερικό και σιγά σιγά έχει εκπαιδευτεί εδώ και δεν φεύγει από τους χώρους, έχει εξοικειωθεί με τους σκύλους. Παιχνίδια σταμάτητο για τα τετράποδα, ανάσες δροσιάς και σίγουρα σκυλίσια ζωή.